Γιώργος Μέντιου, χαρτομάτης και αναλυτής στα ΡΟΑΠ το Πρόγνωση. Σας καλωσορίζω σε μια ακόμα βιντεοπρόβλεψη και σήμερα θα κάνουμε ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Τι νιώθει για σένα το άτομο που σε ενδιαφέρει? Αυτό θα δούμε σήμερα, θα δούμε τι νιώθει για σένα σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν βρίσκεσαι σε οποιαδήποτε κατάσταση. Λοιπόν, θα ανακατέψουμε για να φτιάξουμε τρία πακετάκια. Θα επιλέξετε ένα από τα τρία πακετάκια και θα δούμε τι θα μας πούν οι κάρτες μας. Λοιπόν, φτιάχνουμε τρία πακετάκια. Ένα, δύο, τρία. Λοιπόν, ένα, δύο, τρία. Διαλέξτε ένα από τα τρία πακέτα να ξεκινήσουμε και να δούμε τι γίνεται. Τι νιώθει το άτομο για σένα, το άτομο που σε ενδιαφέρει. Λοιπόν, αυτό θα δούμε σήμερα. Είμαστε εδώ πέρα στο Πρόγνωση, το ξαναλέω πάλι. Για τις προσωπικές σας προβλέψεις, για κάτι παραπάνω, για εσάς που θέλετε κάτι παραπάνω από μια γενική πρόβλεψη, μπορείτε να καλέσετε πάνω στους αριθμούς που βλέπετε στην οθόνη σας πάνω. Όλο το 24ωρο, στο 901-190-080, 901-148-58. Εντάξει, και από εκεί και πέρα μπορείτε να καλέσετε για προσωπικό ραντεβού για τα προϊόντα μας, εντάξει, και για πληροφορίες στο 6970-623-773. Λοιπόν, στο γραφείο μας. Εκεί είμαστε από τις 12 το μεσημέρι, μπορούμε και απαντάμε στα τηλέφωνα, μέχρι τις 5 το απόγευμα είναι το στάνταρ που έχουμε κάποιο χρόνο να σας απαντήσουμε. Αν δείτε ότι δεν σας απαντάμε σε κάτι, στείλε μας ένα μήνυμα να κοινωνήσουμε εμείς μαζί σας. Λοιπόν, γιατί γίνεται ένας χαμός. Από εκεί και πέρα, ακόμα και στις γραμμές, αν κάνετε προσπάθειες και δεν με βρίσκετε, στείλτε μου ένα μήνυμα στο κινητό, για να μπορέσω να σας πω τι ώρα θα είμαι στη γραμμή για να μιλήσουμε και να κλείσουμε ένα ραντεβού έστω και στη γραμμή για να με βρείτε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Αποφασιάτε με την πρωταρχική σας ενέργεια. Θέλω να σκεφτείτε το άτομο που σας ενδιαφέρει και να επιλέξετε ένα από τα τρία πακέτα με την πρωταρχική σας ενέργεια. Λοιπόν, θέλω να πω και κάτι άλλο, γιατί το έβαλα και το ανέβασα και σαν ανάρτηση ενημερωτικά, το έχω ανεβάσει παντού για να το γνωρίζετε κιόλας. Σαββατοκύριακο, το μόνο που εξυπηρετούμε είναι οι γραμμές μας που λειτουργούν όλο το 24ωρο καθημερινές. Εντάξει, κάθε μέρα, 7 φορές την εβδομάδα, 7 μέρες την εβδομάδα, 24 ώρες το 24ωρο. Αλλά το Σαββατοκύριακο, το μόνο που απαντάμε είναι στις γραμμές μας και το μόνο που κάνουμε είναι κάποιες εργασίες που βγαίνουν μόνο Σαββατοκύριακο που πρέπει να γίνουν. Και από εκεί και πέρα και σε ραντεβού που έχουν κλειστεί έως και την Παρασκευή. Δηλαδή, αν κλείσετε μέχρι και την Παρασκευή για Σάββατο ή για Κυριακή, ναι, απαντάμε. Κάνουμε αυτά τα ραντεβού. Για πληροφορίες όμως και γενικά, Σαββατοκύριακο δεν απαντάμε, γιατί είμαστε συγκεντρωμένοι σε κάποιες άλλες εργασίες που κάνουμε και δεν μπορούμε απλά να χάσουμε τη συγκέντρωσή μας, να το πω έτσι απλά. Λοιπόν, οπότε ξεκινήσουμε με εσένα που επέλεξε το πρώτο πακέτο. Εδώ φαίνεται. Λοιπόν, εσύ που επέλεξε το πρώτο πακέτο, βλέπω εδώ πέρα ότι το συγκεκριμένο άτομο εδώ πέρα αυτό που νιώθει είναι μια στεναχώρια, ίσως η κατάσταση μεταξύ σας να είναι χάλια, ίσως να υπάρχει ένα διαζύγιο μεταξύ σας αν είστε σε ένα γάμο, ένας χωρισμός αν είστε σε έναν αιώνα, σε μια σοβαρή σχέση, ακόμα και σε μια απλή σχέση. Γενικά, αν υπάρχει αυτός ο χωρισμός σε εσάς που είστε σε φάση χωρισμού, σε φάση παγώματος, σε φάση νιώθει εδώ πέρα μεγάλη στεναχώρια για αυτό που έχει συμβεί, θεωρώ ότι αισθάνεται και τύψεις και θεωρώ ότι θέλει κάποια στιγμή να φτιάξει κατάσταση. Μου δείχνει εδώ προς το παρόν, μου δείχνει εδώ πέρα ότι αισθάνεται εμπόδια και καθυστερήσεις που δεν μπορεί να τις διαχειριστεί, είναι πάνω από τις δυνάμεις του, προσπαθεί να τις διαχειριστεί αλλά δεν τα καταφέρνει, αλλά αυτό που νιώθει θεωρώ είναι ακόμα εδώ πέρα το κομμάτι το ερωτικό, το κομμάτι ότι σε θέλει, το κομμάτι ότι γενικά σε γουστάρει ρε παιδί μου, να το πω απλά, με απλά λόγια, εντάξει, και γενικά στην κατάσταση αυτή που είστε, αν είστε σε άσχημη κατάσταση, δεν είναι αυτό που θέλει και θεωρώ θα προσπαθήσει κάποια στιγμή να επανορθώσει. Γιατί νιώθει ότι έκανε λάθος, νιώθει και έχει τύψεις και νιώθει και μεγάλη στεναχώρια. Λοιπόν,
και ίσως και χρειαστεί να πάρει και τη βοήθεια κάποιου, ίσως να βάλει και κάποιον ενδιάμεσο για να φτιάξει την κατάσταση μεταξύ σας. Τώρα, αν είναι κάποιο άτομο που περιμένετε για κάτι καινούριο, ίσως να, απλά να χρειαστεί και αυτό που νιώθει είναι ότι θέλει να τελειώσει με αυτό που είναι ήδη για να ξεκινήσει μαζί σου κάτι. Εντάξει, και αν είναι κάτι σε καινούρια φάση, εγώ θεωρώ εδώ ότι σε βλέπει, νιώθει ότι είναι αυτό που θα ήθελε πάντα, αυτό που είχε στο μυαλό του μέσα και η φαντασίωσή του γίνεται πραγματικότητα, άρα θεωρώ ότι είσαι αυτό το άτομο που θεωρώ τον καλύτης σε όλα τα επίπεδα. Εντάξει, οπότε αυτό που νιώθει είναι στην ουσία η έλξη, θα πω και το ερωτικό κομμάτι, δεν μιλάω της αγάπης τώρα γιατί δεν μου βγάζει κάτι τέτοιο, αλλά γενικά το ερωτικό κομμάτι εννοώ να είναι ερωτευμένος, εκτός από το ερωτικό κομμάτι ότι σε γουστάρει και υπάρχει το πάθος φυλακτάρα, και το κομμάτι ότι ναι, μπορεί αυτό το άτομο να νιώθει ερωτευμένο μαζί σου. Λοιπόν, οπότε γενικά σε όποια κατάσταση κι αν είσαι, αυτό που νιώθει για σένα είναι, έχει αισθήματα για σένα και στην ουσία θέλει να είστε μαζί. Είτε είναι κάτι καινούριο, είτε είναι κάτι που έχει χωρίσει και θέλει να τα ξαναβρείτε. Εντάξει, αν είναι κάτι που έχει γίνει ενδιάμεσο, δηλαδή υπάρχει ένας παράνομος δεσμός που περιμένει να γίνει, τι θα γίνει με τον παράνομο δεσμό, περιμένετε να τελειώσει την κατάσταση που βρίσκεται για να προσεγγίσει εσάς. Αν όμως δεν υπάρχει αυτό το παράλληλο και είστε απλά τσακωμένοι, χωρισμένοι, σε πάγωμα οτιδήποτε, θεωρώ ότι θέλει να επανέλθει ξανά και να ξαναφτιάξει αυτή η κατάσταση γιατί έχει αισθήματα για σένα. Λοιπόν, τώρα πάμε σε σένα που επέλεξες το δεύτερο πακέτο. Λοιπόν, αυτό που νιώθει για σένα θεωρώ ότι είναι ότι μαζί σου αισθάνεται ολοκληρωμένος. Εντάξει, θέλει να γεφυρώσει το χάσμα. Το να γεφυρώσει το χάσμα πάλι ισχύει σε οποιαδήποτε κατάσταση είστε. Δεν είστε ακόμα μαζί, θέλει να γεφυρώσει αυτό το χάσμα και να έρθει κοντά σου. Αυτό νιώθει αυτή την έλξη και να κάνει αυτή το άλμα, να το πω προς τη μεριά σου. Είστε σε χάλια φάση, σε οτιδήποτε φάση και αν είστε, θέλει να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα και θέλει μια νέα προσπάθεια μαζί σου. Αυτό όμως που νιώθει μέχρι να το κάνει εδώ πέρα μου δείχνει ότι νιώθει μεγάλες δυσκολίες, δεν ξέρει τον τρόπο να το κάνει. Εντάξει, αντιμετωπίζει, δεν ξέρω τι είναι αυτές οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Μπορεί να είναι και αντιμετωπίζει και μέσα του να είναι στη φάση να ξεκαθαρίσει κάποια συναισθήματα. Γενικά, να κάνει κάποιες κινήσεις και να τις θεωρεί δύσκολες, να νιώθει ότι να είναι πολύ εγωιστής και να μην θέλει ακόμα να κάνει τις κινήσεις. Γενικά όμως παρόλα αυτά, ό,τι και να νιώθει τώρα αυτή τη στιγμή. Αυτός στο, σαν ανασταλτικός παράγοντας, θεωρώ ότι όλα αυτά κάποια στιγμή θα ξεπεραστούν, μου δείχνει εδώ πέρα, και θα κάνει αυτή την προσπάθεια γιατί μαζί σου νιώθει ολοκληρωμένος και στη φάση το ολοκληρωμένος. Το ολοκληρωμένος σε σχέση με το προηγούμενο είναι τελείως διαφορετικό. Ολοκληρωμένος σημαίνει ότι υπάρχουν τα αισθήματα, υπάρχει η αγάπη, υπάρχει γενικά ότι είναι το άλλο σου μισό, είσαι το άλλο του μισό. Αυτό δεν σημαίνει. Αυτό δεν σημαίνει όμως, γιατί μερικές φορές υπάρχει αυτή η παρεξήγηση, ότι επειδή αυτός μπορεί να νιώθει αυτά, θα μπορέσει και πρακτικά να τα δείξει. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μπορεί να νιώθουμε πολλά πράγματα, αλλά με το άτομο που θέλουμε να μην μπορούμε να τα δείξουμε και να καταλήγουμε να είμαστε τσακωμένοι και να χωρίζουμε. Θέλω αυτό να καταλάβετε ότι είναι αυτό που νιώθει και όχι αυτό, γιατί έδειξε εδώ τη δυσκολία, που αυτή η δυσκολία μπορεί να σημαίνει να τα νιώθει όλα αυτά. Το βλέπεις εδώ πέρα, το Excalibur. Να τα νιώθει όλα αυτά, αλλά να μην μπορέσει να τα εκδηλώσει ή να μην τα εκδηλώνει με τον σωστό τρόπο. Και έτσι να γίνεται παρεξηγής, να υπάρχουν παρεξηγήσεις, να υπάρχουν μπερδέματα. Εντάξει, πάντως παρόλα αυτά, να ξέρεις ότι αυτό που νιώθει για σένα είναι, εγώ θεωρώ, κάτι το οποίο είναι κάτι πιο σοβαρό, κάτι να θέλει και εξελίξει πιο σοβαρές μαζί σου. Σε βλέπει σαν τον άνθρωπο της ζωής σου. Τη ζωή του, συγγνώμη. Λοιπόν, οπότε αυτό που νιώθει είναι ολοκλήρωση μαζί σου και θεωρώ ότι είναι κάτι που θέλει να προχωρήσει ή αν είναι κάτι το οποίο είναι με προβληματικές καταστάσεις ή ένας χωρισμός, θέλει να επανέλθει για τον λόγο ότι μόνο με σένα νιώθει καλά. Ακόμα και αλλού να ήταν κάπου, εγώ θεωρώ ότι το αφήσει ότι είναι, γιατί μόνο με σένα νιώθει αυτή το αίσθημα πληρότητας. Λοιπόν, πάμε και σένα στο τρίτο πακέτο, που επέλεξε το τρίτο πακέτο. Λοιπόν, σε σένα που επέλεξε το τρίτο πακέτο, βλέπω εδώ πέρα ότι νιώθει πράγματα, αλλά όχι για σένα.
Μου δείχνει ότι για σένα εδώ πέρα βλέπει την κατάσταση ότι έχετε προβλήματα και ότι ταλαιπωρείστε και ότι ίσως υπάρχουν συγκρούσεις και ότι αυτές οι συγκρούσεις δεν φτιάχνουν. Ή τα θέματα που έχετε είναι άλυτα. Έτσι το βλέπει και έτσι το νιώθει το κομμάτι αυτό. Μου δείχνει εδώ όμως κάτι άλλο που υπάρχει στη ζωή του. Εντάξει, και το θεωρώ ότι μπορεί κάποιοι να το ξέρετε, αλλά εγώ το βλέπω, το βγάζει εδώ σαν κρυφό. Στην ουσία είναι σαν κάτι παράλληλο, παράνομο ή κρυφό. Αν δεν είστε μαζί ακόμα, σημαίνει ότι για σένα δεν ενδιαφέρεται, δεν είναι κάτι που του βγάζει κάτι το οποίο θέλει και θα μείνει σε αυτό που ήδη έχει και μπορεί και όλες να μην το ξέρεις. Από εκεί και πέρα, αν είστε όμως σε κατάσταση μαζί, σε κατάσταση πανικού ή σε κατάσταση χωρισμού, οτιδήποτε, βλέπω ότι δεν τον ενδιαφέρει να επαναλάβει πάλι τα ίδια λάθη, τα ίδια προβλήματα, τους ίδιους τσακωμούς, τις ίδιες διαμάχες, είναι κάπου αλλού, ίσως να πηγαίνει και κάπου αλλού κρυφά, είναι κολλημένος κάπου αλλού. Είναι σε ένα άλλο πρόσωπο εκτός από σένα. Τον δείχνει εδώ πέρα εξαρτημένο και στην ουσία με αυτό το πρόσωπο να έχει κάποιες κρυφές συναντήσεις, κάποια κρυφά ραντεβού. Και όχι απαραίτητα γιατί μπορεί εσύ να μην μάθεις εσύ κάτι, γιατί μπορεί να έχετε χωρίσει, αλλά τα κρυφά ραντεβού αυτά να είναι το άλλο πρόσωπο κάπου αλλού. Οπότε γι' αυτό βγάζει στην ουσία το χαρτί, το κρυφό ραντεβού, γιατί μπορεί το άλλο πρόσωπο να είναι σε ένα γάμο, σε μια αρεγόνα, σε μια σχέση, οτιδήποτε να είναι, να μην είναι ελεύθερο δηλαδή, και ο άνθρωπος που σε ενδιαφέρει εσένα να βγαίνει κρυφά με αυτό το πρόσωπο. Άρα για σένα δεν νιώθει τίποτα, βλέπω εδώ πέρα. Για σένα νιώθει εδώ πέρα ένα πάγωμα. Για να το βλέπετε καθόλου. Γυαλίζει λίγο εδώ πέρα, εντάξει, ένα πάγωμα. Και στην ουσία η επιθυμία του, εγώ θεωρώ, είναι γι' αυτό το άλλο πρόσωπο που είναι στην ουσία αυτό το έχει αυτήν την εξάρτηση για τον ΑΒ λόγο ή σε κάποιους από εσάς, ότι είναι αυτό το καρμικό σε κάποιους, όχι από εσάς, από αυτούς που ενδιαφέρεστε, το άτομο που ενδιαφέρεστε έχει το καρμικό κομμάτι, είναι με κάποιο άλλο πρόσωπο και η εξάρτηση είναι με κάποιο άλλο πρόσωπο. Άρα για σένα εδώ πέρα αυτό που μου βγάζει εδώ πέρα είναι στην ουσία νιώθει, δεν έχει αισθήματα, δεν νιώθει κάτι, νιώθει μια αδράνεια, ένα πάγωμα, μια αδιαφορία και αυτό που τον ενδιαφέρει και η επιθυμία του είναι ένα άλλο πρόσωπο, θεωρώ, που ίσως το κρατάει κρυφό ή το άλλο πρόσωπο είναι κάπου αλλού και έχουν αυτή την παράνομη, παράλληλη, κρυφή σχέση και εκεί είναι αυτά που νιώθει και αυτά που θέλει και όχι σε σένα. Και πάντα μιλάω, τώρα που ολοκληρώσαμε το ανοίγματά μας, αυτό που λέω πάντα είναι ότι οι προβλέψεις είναι γενικές. Δεν σημαίνει ότι ισχύουν σε όλους. Μπορεί να καλύπτουν πολλούς από εσάς, αλλά δεν καλύπτουν όλους, είναι λογικό. Οπότε δεν θέλω, αν δεν τσεκάρετε κι εσείς τις καταστάσεις, να δημιουργείτε προβλήματα επειδή ακούσατε ένα βίντεο ή είδατε κάτι. Αν δεν έχετε πάρει προσωπική πρόβλεψη, θεωρώ μην κάνετε καμία λάθος κίνηση. Όπως και πολλές φορές, και έχω συγκεκριμένο άτομο εδώ πέρα που με ακούει αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή, που είμαστε συνέχεια σε... βλέπουμε πράγματα, πώς θα πάνε τα πράγματα με τη σχέση, που ενώ λέω τι πρέπει να κάνει, ενώ λέω τι πρέπει να γίνει, ενώ λέω τι να μην κάνει, είναι σαν να πηγαίνει και να τα κάνει. Είναι σαν να πηγαίνει και να κάνει αυτά ακριβώς που είπα εγώ να μην κάνει. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ρήγμα στο συγκεκριμένο πρόσωπο με το άλλο, με τη σχέση της. Εντάξει, γιατί. Όταν βλέπουμε κάτι εδώ πέρα, δεν σημαίνει ότι θα πάμε να το χτυπάμε το αλμού στη μούρη, λες και το ξέρουμε από μόνοι μας. Όχι. Πάμε με διπλωματία, πάμε με αποδείξεις για να είμαστε και να έχουμε το πάνω χέρι. Γιατί όπως το συγκεκριμένο πρόσωπο που πάει χωρίς αποδείξεις, χωρίς τίποτα, μόνο με τις υποψίες, γύρισε μπούμερα και τώρα έχει προβλήματα. Και όπως το έχω πει, γιατί εδώ δεν κάνουμε θαύματα, εδώ βοηθάμε. Όσα κεριά και να πάρει και έχει σώσει την κατάσταση πάρα πολλές φορές μέχρι τώρα, τα κεριά δεν θα την βοηθάνε για πάντα. Κάποια στιγμή θα σταματήσουν και τα κεριά να βοηθάνε όταν εσύ δεν βοηθάς τον εαυτό σου. Εντάξει, οπότε να ξέρετε, μη στηρίζεστε αποκλειστικά χωρίς αποδείξεις να έχετε και εσείς και να λέτε επειδή αυτά τα ακούσατε σε γενικές προβλέψεις, ακόμα και σε προσωπική πρόβλεψη, πάλι εγώ αυτό που λέω είναι προσοχή πώς θα διαχειριστείτε τις καταστάσεις. Και πάλι με τα προϊόντα που δίνω, προσοχή, μην νομίζετε ότι επειδή παίρνετε προϊόντα, μπορεί η συμπεριφορά σας να είναι όπως θέλετε απέναντι στον άλλον.
Τα προϊόντα, αν η συμπεριφορά σας και ο τρόπος σας δεν είναι, δεν είναι σωστός ή δεν έχει τη διπλωματία την απαραίτητα ή το σωστό τον τρόπο, αναλόγως με την περίπτωση του καθενός, δεν πρόκειται να σας βοηθάνε για πάντα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε, φίλες και φίλοι. Να είστε όλοι καλά.